άνθρωπο που κάνει καταδύσεις. Αυτό το δεν το έχω ξαναδεί το θέμα. Είναι μόλις 3 χρονών και ο μπαμπάς και η μαμά κάνουν καταδύσεις. Είναι ο πιτσιρικάς που βλέπουμε. Δείτε τον. Χωρίς μάσκα, χωρίς φιάλη. Μάσκα μάλλον φοράει. Μάσκα φοράει, βρε. Μάσκα φοράει, χωρίς φιάλη, χωρίς οξυγόνο. Δείτε. Με βατραχοπεδελάκια μου, ρε, το τζιτζίκι μου. Χωρίς μάσκα θα ήταν ελευθρύνη πια. Όχι, πολύ φοβάμαι ότι κάποιο μπορεί να το δει και να έχει τέτοιες ιδέες. Από τη μέρα που γεννήθηκε αυτό το μωρό, πότε θα το πάω για μπάνιο? Δεν έχει πέσει ούτε ο αφαλός. Καλά, πότε πέφτει? Καλά, δεν παίρνουν τότε τα μωρά. Μα γιατί, καλοκαίρι θα είναι. Μα δεν κάνει, παιδάκι μου. Τι είμαστε εμείς, κολυμβητές που τα μαθαίνουν από νεογέννητα τα μωρά πώς να παίρνουν ανάσα? Τα πέραν το γαλάζιο. Ναι. Και όμως το νεράκι τους αρέσει πάρα πολύ και στα νεογέννητα, και στα μικρά. Όχι τα νεογέννητα, από τριών μηνών και μετά. Αλλά και αυτό φαίνεται να το ευχαριστείτε πολύ. Ο γονιός να μην φοβηθεί. Αν το παιδί πάρει το κολλάι και δεν φοβηθεί ο γονιός να το ρίξει μέσα στη θάλασσα, το παιδί μετά θα συνηθίσει και θα κάνει κάτι που θα του αρέσει πάρα πολύ. Γιατί του πιτσιρικά του αρέσει πάρα πολύ αυτό. Τι ωραία, πραγματικά. Ωραία εικόνα. Είναι και εξοικειωμένο πολύ και μια χαρά. Ναι. Και η δικιά μου κολυμπάει, θέλω να σας πω. Η δικιά μου κολυμπάει. Μόνη της, αλήθεια. Όταν λες μόνη της. Την πηγαίνουμε στην κολύμβηση. Α, κάτσε, γιατί μου πες μόνη της και σκέφτηκα ότι πώς το δικό της μωρό με ένα μήνα διαφορά ρίχνει μακρόβουτη στη θάλασσα και το δικό μου όχι. Όχι, όχι, αλλά την πηγαίνουμε κολύμβηση και έχουμε δει αποτελέσματα. Ενώ ότι τώρα έχει ξεκινήσει με ένα μόνο αφρόλεξάκι και πηγαίνει. Κολυμπάει. Καταπληκτικό. Χωρίς να την κρατά. Ελπίζω να μην είμαστε τώρα σε σημείο που να ακούει κάποιο. Λοιπόν, και να πάμε.